Καλά κρατάνε στη Λακωνία οι τιμές του ελαιολάδου, οι οποίες ξεπερνούν τα 5 ευρώ το κιλό. Οι τιμές στο Δήμο Μοντεβασίας και στην Λακωνία δεν έχουν πέσει κάτω από τα 5 ευρώ. Ο Δήμος Μοντεβασίας είναι σταθερά πάνω από τα 5 ευρώ, 5-10, 5-15, έχουν γίνει και πράξεις στα 5-20. Φυσικά υπάρχει και ιδιωτική πρωτοβουλία που πληρώνει τις τιμές αυτές, χωρίς να γνωρίζουμε ποια είναι η πραγματική τιμή της αγοράς. Μέσα από τα συνεταιριστικά σχήματα και τα συλλογικά σχήματα του Δήμου Μοντεβασίας και γενικά της Λακωνίας, η τιμή συντηρείται πάνω από τα 5-10. Θεωρώ ότι και το επόμενο διάστημα θα διατηρηθούν οι τιμές αυτές για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα κάτω από τα 3 δέκατα για δύο λόγους. Πρώτο, γιατί είναι λίγα στην αγορά, αν συνεχιστεί το θέμα του ΔΑΠ και του πλειοσπορίου, και δεύτερον υπάρχει ένας επιπλέον παίχτης στην αγορά, ένας επιπλέον αγοραστής που λέγεται Ισπανία. Δεν την είχαμε την προηγούμενη δεκαετία, δεν την είχαμε την προηγούμενη 15ετία. Την έχουμε φέτος, δεν ξέρουμε αν θα την ξαναέχουμε, και υπάρχει ένας ανταγωνισμός με την Ιταλία που είναι ο παραδοσιακός αγοραστής της Ελλάδας και ειδικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Οι Ισπανοί βρίσκουν τα λάδια που αναζητούν στη Μεγαλόνησο την Κρήτη, και από εκεί και πέρα θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός και θεωρώ ότι οι τιμές θα κρατηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Την ίδια ώρα η μεγάλη επιλογή για τη συνέχεια είναι ο δάκος και το γλοιοσπόριο, κυρίως στις παραθαλάσσιες περιοχές. Οι περιοχές που δεν έχουν τελειώσει ήταν πιο όψιμες από την περιοχή των Αγίων Αποστόλων και είναι παραθαλάσσιες. Όντως και εκεί έχουμε μία έξαρση του δακοπληθυσμού και αυτή τη στιγμή που συζητάμε είναι πάρα πολύ έντονο το φαινόμενο. Ήδη μέχρι τα τέλη του έτους, μέχρι 31 Δεκάτου, είχαμε λάδια τα οποία δεν ξεπερνούσαν τα 0,25, τα 0,27 ως δέκατα. Με την αρχή του νέου έτους είδαμε και λάδια τα οποία είναι στα 5 δέκατα και στα 6 δέκατα, νούμερα τα οποία εμείς δεν ήμασταν μαθημένοι. Όσον αφορά για τη ζήτηση του προϊόντος προς το τέλος του μήνα, αναμένεται να υπάρχει εικόνα για τη συνέχεια. Η Ιταλία πλησιάζει στο τέλος της και εκεί θα είναι η ημερομηνία, η κομβική που θα φανεί ποια είναι η διάθεση της αγοράς. Με 31 Δεκάτου ήταν έντονη η ζήτηση που υπήρχε και στη Λακωνία, αλλά από ό,τι γνωρίζω και στην Κρήτη έχουν εκτελεστεί κάποια καλά συμβόλαια όσον αφορά τις ποσότητες. Πάντα υπάρχει ζήτηση και τα καλά λάδια φέτος, όπως φαίνουν τα πράγματα, θα είναι λίγα και μπλά από πλευράς οξύτητας. Θεωρώ ότι όλη η περίοδο, όλη η ελαιοκομική περίοδο μέχρι την ανθοφορία της επόμενης περίοδου θα είναι έντονη και καλή. Εκτός και συντελεστούν κάποιοι εξωγενείς παράγοντες από την Ισπανία που μπορεί να αλλάξουν τις τιμές ή την όλη εικόνα. Όσο αφορά την εικόνα, την εσωτερική της Ελλάδας, θεωρώ ότι η ζήτηση θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.